Σε αυτό το βίντεο θα πάρουμε αυτό το ξύλο. Τι ξύλο? Ό,τι. Το ξύλο ροδιάς, το οποίο αν κρίνω από το ύψος μου είναι πάνω από 2 μέτρα και θα το κάνουμε μία κατσούνα η οποία θα πατάει έτσι και θα το πλέξουμε, θα το κάνουμε πλεξούδα. Εδώ όπως μου λέει ο καλλιτέχνης, δηλαδή ο καλλιτέχνης ο Γιάννης ο Σμυρνάκης και κατσουνοποιός μας θα το κάνει, δείτε την ελαστικότητα του ξύλου. Εγώ σε αυτό το βίντεο θα έχω βοηθητικό ρόλο, γιατί στις πλεξούδες ο κατάλληλος είναι ο κατσουνοποιός μας Γιάννης Μπυρνάκη. Το πρώτο πράγμα που κάνουμε φυσικά είναι να βάλουμε το μέρος στο οποίο θέλουμε να κάνουμε την κούρμπα μέσα στη στάχτη, στο φούρνο, έτσι ώστε να αρχίσει να ανεβάζει τη θερμοκρασία και να μαλακώσει και άλλο αυτό το ξύλο. Θα το αφήσουμε για λίγη ώρα, όσο κρίνει ο καλλιτέχνης μας, έτσι ώστε να είναι έτοιμο το ξύλο και να αρχίσουμε την κατεργασία του. Υποθετώ πάνω εδώ που θα γυρίσουμε την κούρμπα και αρχίζω να της δίνω την πρώτη κλίση. Όταν όλα είναι έτοιμα, έρχεται ο κατσουνοποιός και αναλαμβάνει δράση. Βλέπετε πόσο εύκολα γυρίζει το ξύλο. Θα γίνει μια πραγματικά εντυπωσιακή κατσούνα που θα είναι πλεξούδα μέχρι τέρμα πάνω στην κούρμπα. Δύσκολη κατασκευή, αλλά θα την καταφέρουμε. Έτοιμη η κούρμπα μας. Τώρα τη βάλουμε στο φούρνο για να ζεστάνουμε ουσιαστικά τον κορμό, τους δύο κορμούς, όπου θα έχουμε να κάνουμε την πλεξούδα μας.